Εικόνες απόλυτης καταστροφής. Ο δεύτερος όροφος του νοσοκομείου Μπαλουκλή, λίγα 24 ώρα μετά την καταστροφική πυρκαγιά, θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο. Οι θάλαμοι των ασθενών και των φιλοξενούμενων του γεροκομείου που βρίσκονται στο επάνω πάτωμα έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Στο πάτωμα, αναμνηστικά και φωτογραφίες μιας ολόκληρης ζωής που έχουν γίνει στάχτη. Σύμφωνα με το διευθυντή του Μπαλουκλή, τρεις ημέρες μετά τη φωτιά, οι πρώτοι φιλοξενούμενοι έχουν ξεκινήσει να επιστρέφουν στο κτίριο που έχουν πλέον ονομάσει σπίτι τους. Το κυριότερο είναι που ορισμένοι από τους γεροκομμένους μας έχουν επιστρέψει. Τους έχουμε πάρει ξανά στο νοσοκομείο μας, 20-30 άτομα έχουν επιστρέψει ξανά στο νοσοκομείο, όχι βέβαια εκεί που έχει καεί το κτίριο, αλλά κάπου αλλού. Το νοσοκομείο Μπαλουκλή επισκέφθηκε και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, εκφράζοντας τη λύπη του για το συμβάν, ενώ τόνισε την θέλησή του να ξαναφτιαχθεί το νοσοκομείο όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Όλοι μαζί, ενωμένοι σαν μια γροθιά, θα καταφέρουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να ανοικοδομήσουμε το γεροκομείο μας και να το θέσουμε και πάλι σε λειτουργία. Την ίδια στιγμή, οι εργασίες για την αποκατάσταση του νοσοκομείου συνεχίζονται. Στόχος η άμεση επαναλειτουργία του ιστορικού ιδρύματος. Biz de Zeytinburnu Belediyesi olarak bütün kadrolarımızla buradayız. An beyan takip ediyoruz. Teknik arkadaşlarımızın yaptığı incelemeden elde edilen sonuç şu: duvarlar, taşıyıcı unsurlarda herhangi bir zarar yok. Çatı yanmış durumda. Tabii bu yanması ve su dolayısıyla zaten 3 kattan müteşekkil bir binadan bahsediyoruz. Στέγη και το δεύτερο το πάτωμα έχει καταστραφεί. Η είσοδος μονάχα και το πρώτο πάτωμα που μπόρεσα και μπήκα και το είδα είναι σε καλή κατάσταση. Το Μπαλουκλή είναι ένα από τα 3 νοσοκομεία της ελληνικής κοινότητας στην Κωνσταντινούπολη και λειτουργεί για περισσότερα από 130 χρόνια. Τώρα όλοι εύχονται σύντομα αυτό να είναι σε θέση να συνεχίσει τη μακραίωνη κοινωνική προσφορά του.